Καθαρισμό του βυθού στο θαλάσσιο χώρο της Μαρίνας πραγματοποίησε σήμερα το πρωί ο Σύλλογος Γυναικών Αυτοδητών, η κόρη της Χαλίμωνου, μετά από πρόσκληση του Διευθύνοντα Συμβούλου της Μαρίνας, Μιχάλη Παστρικού. Εν τω μεταξύ, με εντολή του ταξίαρχου της ΕΚΟ, συμμετείχαν και οι ειδικές δυνάμεις στη σημερινή πρωτοβουλία, προκειμένου να διατηρηθεί ο βυθός του τουριστικού μας λιμένα καθαρός. Κυρία Τσουλφά, για να νοικοκυρευτεί κάτι χρειάζεται και μια γυναίκα, μια κόρη. Όπως και πάνε. Αν είναι και της Καλύμνου και είναι και βήτρια, ακόμα καλύτερα. Συμφωνώ μαζί σας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Ήρθατε σήμερα από την Καλύμνο. Ήρθαμε χθες το απόγευμα από Καλύμνο, μετά από πρόσκληση του κυρίου Παστρικού, για να δώσουμε ένα χέρι βοηθείας εδώ, να καθαρίσουμε το βυθό της Μαρίνας, όσο μπορούμε. Όσο μπορείτε. Και να δώσουμε και ένα μήνυμα βέβαια στον κόσμο. Γιατί βασικά μήνυμα θα δώσουμε στον κόσμο για αυτό που κάνουμε. Ποιες είναι οι κόρες της Καλύμνου, δεν είναι ευρέως γνωστός ο σύλλογός σας, είστε γυναίκες δίτες. Είμαστε ναι, ένα σύλλογος αυτοδητών γυναικών. Είναι ο πρώτος γυναικείος σύλλογος στην Ελλάδα που ασχολείται με αυτό το σπορ, χόμπι, με αυτόν τον εθελοντισμό τέλος πάντων. Είναι από το 2011, πάμε τώρα στον 4ο χρόνο. Και τα πάμε πάρα πολύ καλά. Πόσα μέλη έχετε, πόσες γυναίκες ασχολείστε? Είναι να σημειώσω ότι είναι δύσκολο το χόμπι που κάνουμε. Είμαστε 25 μέλη. Τώρα βέβαια εδώ δεν είμαστε όλοι. Λείπει ένα μεγάλο μέρος από τα κορίτσια, τα οποία είναι πιο μικρά, έχουν εξεταστικές ακόμα και τέτοια. Ήρθατε λοιπόν, πόσες δίτριες σήμερα πέσουν? Θα πέσουν 9 κοπελιές σήμερα. Και απ' έξω θα είναι άλλες 6-7. Μάλιστα. Για να βοηθήσουν. Τώρα, αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Ο καταδυτικός τουρισμός είναι μια ειδική μορφή η οποία αναπτύσσεται ραγδαία στην περιοχή μας, έτσι δεν είναι? Δραστηριοποιείστε σε σχέση με αυτόν τον ειδικό τομέα τουρισμού στην Καλύμνο. Μιας που έχετε ένα αρχητικό, έχετε και καταδυτικό. Δεν έχουμε δραστηριοποιηθεί ακόμα στον τουριστικό τομέα. Είναι όμως μέσα στα σχέδιά μας να βοηθήσουμε αυτό το κομμάτι στην Καλύμνο, γιατί εντάξει, όπως ξέρετε, η Καλύμνος έχει και μια ιστορία με τους φουγκαράδες μας, τους γνωστούς φουγκαράδες μας, και είναι μέσα στο πρόγραμμά μας και στις σκέψεις μας. Οι δράσεις που έχετε κάνει είναι στην Καλύμνο, στα χωρικά ύδατα της Καλύμνου, ή έχετε βγει και εκτός Καλύμνου? Ναι, έχουμε κάνει, είναι στην Καλύμνο. Έχουμε βγει όμως, έχουμε πάει και Αστυπάλαια, μετά από ένα κάλεσμα εκεί του κυρίου Κονταράτου και του ενός συλλόγου που είναι εκεί πέρσι. Ναι, και τώρα που ερχόμαστε σε εσάς και θα πάμε και μετά από 15 μέρες στην Ίσυρο. Από τα αντικείμενα που έχετε καθαρίσει στο βυθό. Ναι. Και έχετε βγάλει πολλά πράγματα, φαντάζομαι. Τι ήταν αυτό που σας έκανε μεγαλύτερη εντύπωση που βρήκατε? Εντύπωση γενικότερα μας έχουν κάνει τα απλά καθημερινά πράγματα που βρίσκουμε μέσα. Βέβαια έχουμε βρει ήδη υγιεινής, πάρα πολλά, μηχανάκια, πάρα πολλά πράγματα. Αλλά αυτό που μας εντυπωσιάζει είναι ότι ο κόσμος τελικά πετάει μπουκαλάκια, κατσαρολάκια, πλαστικά, σακούλες, και είναι έτσι λυπηρό, θα έλεγα. Φυσικά στο βυθό, εκτός από αυτά τα απορρίμματα που λέτε, υπάρχει και ένας θαυμάσιος κόσμος, τον οποίο να αξίζει κανείς να αυτό μας έχει προσελκύσει, και έτσι ξεκίνησε και ο σύλλογος. Δεν ξεκίνησε με τη σκέψη να καθαρίσει, ξεκίνησε για χόμπι, και μετά, εντάξει, βλέποντας αυτή τη μαγεία κάτω στο βυθό, γιατί είναι μία μαγεία, να μην είναι καθαρή σε πολλά σημεία,
Έτσι μπήκαμε στην ιδέα του εθελοντισμού. Άρα λοιπόν, εκτός από την δράση της καθαριότητας, έχετε και φαντάζομαι άλλες δράσεις του συλλόγου. Βεβαίως. Πόσο συχνά και πόσο οργανώνετε τις δράσεις, δηλαδή κάνετε εκδρομές συγκεκριμένες, πέφτετε σε ορισμένα σημεία? Όχι, κάνουμε εκδρομές. Βέβαια, ο χρόνος μας και εμάς, γιατί όλες δουλεύουμε, όλες είμαστε με οικογένειες, παιδιά και δουλειά. Συνήθως τις Κυριακές οργανώνουμε μία εκδρομούλα. Πέφτουμε, κάνουμε τη βόλτα μας και συνεχίζουμε με σφουγγάρια. Ό,τι και γλέντ. Βρίσκουμε και σφουγγάρια. Πώς σας αντιμετωπίζει, με δεδομένο ότι είστε ο μοναδικός σύλλογος γυναίκες? Μας αντιμετωπίζουν οι Καλύμνοι πάρα πολύ καλά. Η δημοτική αρχή σας έχει στηρίξει στις δράσεις σας? Πάντα ζητάμε την βοήθεια της δημοτικής αρχής λόγω της φύσης της δουλειάς μας. Δεν θα έλεγα ότι έχουμε την ανάλογη στήριξη. Βασικά θεωρώ ότι δεν έχει μπει στο μέσα στη σκέψη τους και στον προγραμματισμό τους ότι πρέπει να βοηθήσουν και κάποιους εθελοντικούς συλλόγους, γιατί θα κάνουν καλό και στο νησί. Η βοήθεια που ζητάτε είναι βασικά χρηματοδότηση για τον εξοπλισμό, ο οποίος είναι ιδιαίτερα. Όχι, εμείς η βοήθεια που ζητάμε τώρα είναι να έχουμε ένα μέρος να αφήνουμε τον εξοπλισμό μας. Ένα γραφείο, ναι, ένα γραφείο για να βάλουμε όλο αυτόν τον εξοπλισμό που βλέπετε, ο οποίος κοστίζει πάρα πολλά χρήματα. Ακριβώς αυτό. Για να είναι μέλος κανείς του συλλόγου σας, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να έχει και την ανάλογη δυνατότητα να έχει αυτόν τον εξοπλισμό για να μπορέσει. Όχι. Για να είναι μέλος στο σύλλογό μας μία κοπέλα, πρέπει να είναι πάνω από 18 ετών. Πρέπει να έχει πάρει το πτυχίο της, το πρώτο κατάδυση, το πρώτο αστέρι. Το οποίο το χορηγεί κάποιος? Όχι, αυτό το παίρνει μόνη της. Ο σύλλογος όμως δίνει τη δυνατότητα σε αυτό το ακριβώς σπορ, με τα δικά του, με τους δικούς του εξοπλισμούς, να κάνουν όλες οι κοπέλες τη δουλειά, το χόμπι τους, ό,τι θέλουν. Ωραία. Αυτό. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Και να ευχαριστήσω και τον κύριο Παστρικό Μιχάλη, ο οποίος πήρε την πρωτοβουλία να μας καλέσει εδώ. Είναι από μέσα εκεί. Το έμαθα γι' αυτό, ναι, και είμαι περήφανη γι' αυτό. Και οι ειδικές δυνάμεις που υπηρετούν εδώ στην περιοχή μας συμβάλλουν σήμερα στον καθαρισμό της Μαρίνας της ΚΟ. Εσείς κατεβαίνετε συχνά στο βυθό, οπότε έχετε και μια εικόνα καλύτερη, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Ποια είναι η κατάσταση, αλήθεια? Υπάρχουν αρκετά απορρίμματα, υπάρχει ανάγκη για τέτοιες παρεμβάσεις? Βεβαίως, γι' αυτόν τον λόγο, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους φορείς εδώ πέρα του νησιού και με την ταξιαρχία, καθώς και με τη μονάδα μας, έτσι, κάνουμε αυτή την πρωτοβουλία τη σημερινή για να βοηθήσουμε στον καθαρισμό των βυθών και συγκεκριμένα της Μαρίνας εδώ πέρα. Κάνετε και άλλες τέτοιες παρεμβάσεις? Το είχαμε ξανακάνει πριν λίγο και πριν μικρό χρονικό διάστημα, έχει ξαναγίνει μια τέτοια προσπάθεια. Καθαρίσαμε σκουπίδια. Σήμερα, από ό,τι μάθαμε, είναι πιο πολύ για κάποιες μπαταρίες, κάποια απορρίμματα πιο ειδικά. Γίνονται αυτές οι συνεργασίες για αυτό το λόγο συχνά. Πόσοι άντρες από τις ειδικές δυνάμεις συμμετέχετε σήμερα? Σήμερα 7. Έχετε φυσικά ειδικό εξοπλισμό που δεν διαθέτουν οι υπόλοιποι σύλλογοι, έτσι? Έχουμε, ναι, είναι λίγο πιο εξειδικευμένος. Ναι. Κύριε Ταξιάρχη, να σας καλημερίσουμε καταρχήν. Βρίσκεστε εδώ στην Μαρίνα. Η 87 με εντολή σας πήρε απόφαση να συμμετέχει σε αυτή την πρωτοβουλία, βοηθώντας τον καθαρισμό του βυθού της Μαρίνας. Ο στρατός έχει τέτοιου είδους δράσεις. Πόσο εύκολο είναι όμως, με τις υποχρεώσεις που έχει, να συμμετέχει σε τέτοιου είδους δραστηριότητες? Είμαι πεπισμένος ότι τέτοιου είδους δραστηριότητες πρέπει να γίνονται, διότι με αυτόν τον τρόπο ευαισθητοποιείται η κοινή γνώμη και οι χρήστες της Μαρίνας γίνονται πολύ πιο προσεκτικοί, διότι από ό,τι ενημερώθηκα από τον Διευθυντή της Μαρίνας, στα απορρίμματα που περισυλλέγονται υπάρχουν και συσσωρευτές από σκάφη, οι οποίοι προκαλούν μέγιστη καταστροφή στο βυθό. Εάν λοιπόν έχουμε ανθρώπους που αγαπάνε τη θάλασσα και γι' αυτό έχουν σκάφος ή χρησιμοποιούν σκάφος, θα πρέπει να την αγαπάνε τόσο που να την προσέχουν για να την έχουμε. Οι ειδικές δυνάμεις που συμμετέχουν σήμερα παίρνουν μέρος σε τέτοιες πρωτοβουλίες ή αναπτύσσουν από μόνες τους πρωτοβουλίες τέτοιου είδους, κύριε Ταξίαρχε? Όσο μας επιτρέπει το πρόγραμμά μας, συμμετέχουμε σε τέτοιες δράσεις που αφορούν κοινωνικό έργο των ενόπλων δυνάμεων. Θέλω να σας πω όμως το εξής, ότι κατά τη διάρκεια των ασκήσεων, μέσα στην εκπαίδευση, εφόσον μπορούμε να προσφέρουμε μέσα από τη δράση αυτή την εκπαιδευτική που έχουμε, το κάνουμε.
έτσι γίνεται και μια παραγωγική διαδικασία και κοινωνική. Δύο σε ένα, ναι, ταυτόχρονα. Εξαιτίας και της διάκρισης της Μαρίνας φέτος και μετά ο προσκλησής σας, οι κόρες της Καλύμνου, αλλά και από ό,τι είδαμε και οι ειδικές δυνάμεις συμμετέχουν στον καθαρισμό του βυθού της Μαρίνας. Αλήθεια, τι απορρίμματα συγκεντρώνονται στο βυθό της Μαρίνας? Πραγματικά είναι μια πρωτοβουλία που την είχαμε ξεκινήσει από πέρσι, αλλά λόγω που η κόρη της Καλύμνου, ο σύλλογος γυναικείων αυτοδητών της Καλύμνου δεν μπορούσε, καταφέραμε τώρα να έρθουν εδώ πέρα και τους καλωσορίζουμε. Όταν δώσαμε τα δελτίο τύπου, ο κύριος ταξιέρχος ευαισθητοποιήθηκε και αποφάσισε να στείλει και τις ειδικές δυνάμεις να βοηθήσουν στον καθαρισμό εδώ πέρα και την περιφρούρηση, γιατί είναι μια δύσκολη μέρα με τα τσάρτερ άδικα. Το τι θα βρούμε δεν ξέρουμε μέσα. Θα δείξει σε λίγο που θα. Πάντως είναι μια παρέμβαση που πρέπει να γίνεται συχνά πυκνά, ούτως ώστε να διατηρείται ο βυθός καθαρός της Μαρίνας, έτσι δεν είναι? Πρέπει πάντοτε να κοιτάμε μέσα τι ρίχνουν μέσα στη θάλασσα, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν σκέφτονται την οικολογία με το περιβάλλον μας γι' αυτό. Θα δούμε, πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε για το τι. Να διατηρήσουμε και τις αχτές και τον. Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Thank you.